Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα, κύριε Τσιλιώτη. Καλησπέρα, κύριε Θωμαίδη. Καλησπέρα στους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή έχει διευρυμένες αρμοδιότητες που φτάνουν μέχρι και στα απόθεν έσχες και αυτό ισχύει, νομίζω, τα τελευταία 5 έτη. Για την ακρίβεια, από το 2021 με τον νόμο όπως, ο οποίος τροποποίησε τον αρχικό νόμο περί επαγγελματικού αθλητισμού, τον 27-25 του 1999, που διέπει τη λειτουργία του επαγγελματικού αθλητισμού και βεβαίως και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι υποχρεωμένοι, λοιπόν, είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν στην Επιτροπή σας τις τα απόθεν έσχες που ήδη έχουν δηλώσει στις φορολογικές αρχές. Ναι, για να το πάρουμε από την αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 83 του νόμου του επαγγελματικού αθλητισμού, όπως είπαμε, το 27-25 του 1999, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα το 2021, οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού, μεταξύ άλλων βεβαίως παραγόντων, έτσι που εν προκειμένου δεν μας ενδιαφέρουν, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση σύμφωνα με τον νόμο περιπόθεν έσχες, τον 32-13 του 2003, δήλωση περιουσιακής κατάστασης για την ακρίβεια στην τρίτη μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, της οποίας προείσταται, ως γνωστόν, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βουλιώτης. Εκεί λοιπόν είναι υποχρέωση να δηλώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παράλληλα, η ίδια διάταξη προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Mm. Άρα λοιπόν, τα πρόσωπα αυτά, που επαναλαμβάνω μεταξύ άλλων είναι και οι διαιτητές των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, έχουν δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, να κάνουν δήλωση στην αρμόδια αρχή και εν συνεχεία να κοινοποιήσουν τη δήλωση αυτή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εδώ λοιπόν, όπως σωστά είπατε, υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες ελέγχουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε όλους τους διαιτητές και ελέγχουμε και ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και θα ελέγξουμε και τους υπόλοιπους. Ελέγχουμε πρώτον εάν υποβλήθηκε η δήλωση και εν συνεχεία αν κοινοποιήθηκε σε εμάς. Εάν υποβλήθηκε και δεν κοινοποιήθηκε, είναι μια τυπική παράβαση. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι ο νόμος στην παράγραφο, η ίδια διάταξη, το άρθρο 83, στην ίδια παράγραφο λέει ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η υποχρέωση των ανωτέρων προσώπων, μπορούν να φτάσουν μέχρι και την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση. Να πάψουν όλοι οι διαιτητές, δηλαδή. Να πάψουν όλοι ναι, δηλαδή, ναι. Αν υποτεθεί ότι αφορά και τους διαιτητές, είναι ένα θέμα ερμηνείας της διάταξης, το οποίο βέβαια δεν αφορά εμάς, αφορά την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αν θα πρέπει να προβούν σε μια τέτοια κύρωση. Ναι. Είναι θέμα ερμηνείας. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει το άρθρο 77α του νόμου, το οποίο προβλέπει την κύρωση του προστίμου. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, εάν θα πρέπει να επιβληθεί για την παράληψη της υποβολής, της ενημερωτικής δηλαδή ενέργειας αυτής, της κοινοποίησης προς την Επιτροπή, αν θα πρέπει να επιβληθεί και πρόστιμο. Ναι, και εν πάση περιπτώσει είναι μια αμέλεια η οποία δεν βλάπτει κάποιον. Ναι, όλα αυτά θα εξεταστούν από την Επιτροπή μας. Ναι. Εκεί και βέβαια που υπάρχει το πρόβλημα. Ένα λεπτό, να μείνουμε λίγο σε αυτούς που έχουν την τυπική παράβαση, αυτή που χαρακτηρίσατε την τυπική παράβαση, και να σας πω και κάτι, κύριε καθηγητά. Είναι και ένα ζήτημα καταχρηστικότητας, δηλαδή υποβάλλω το πόθεν έσχες μου στην αρμόδια αρχή. Με τόσες δυνατότητες που υπάρχουν ψηφιακές στο κράτος, θα μπορούσαν όλα αυτά να
να συμβαίνουν αυτομάτως χωρίς να χρειάζεται να το υποβάλλω επειδή είμαι αστυνομικός και είμαι διαιτής και στην αστυνομία και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και δεν ξέρω πού αλλού, διότι οι νόμοι, ξέρετε, δεν βγαίνουν για να ταλαιπωρούν τους πολίτες, βγαίνουν για να τους βοηθούν, όχι να πρέπει να κάνει τέσσερις διαφορετικές κοινοποιήσεις για το ίδιο έγγραφο, το οποίο ούτως ή άλλως ο διαιτητής το έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι εύλογο. Βέβαια, ο νόμος ορίζει υποχρέωση κοινοποίησης. Θα μπορούσε βεβαίως, για να μην ταλαιπωρεί τον ενδιαφερόμενο εν προκειμένου, όπως είπατε, να οι κοινοποίησεις να γίνεται από την αρμόδια αρχή προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπεται. Δεν ξέρω, ενδεχομένως υπάρχουν και τεχνικές αδυναμίες ή δεν θέλει να επιφορτιστεί το δημόσιο με μια τέτοια τεχνική επιβάρηση, με μια τέτοια τεχνική υποχρέωση. Ναι. Αυτό όμως δεν μας αφορά εμάς, εμάς μας αφορά η εφαρμογή του νόμου. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σωστά είπατε και το ανέφερα και εγώ, το γεγονός ότι υπάρχει μια τυπική παράληψη η οποία οφείλεται ενδεχομένως σε αμέλεια, σε άγνοια ακόμα, αν και καταρχήν άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται όπως λέμε στα νομικά, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία του θέματος είναι η υποβολή της δήλωσης στην αρμόδια αρχή. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα εξεταστούν οπωσδήποτε από την Επιτροπή μας με το ανάλογο πνεύμα. Αν ένας διαιτής, λοιπόν, να πάμε στο ουσιαστικό, γιατί όλο αυτό είναι το τυπικό μέρος. Αν ένας διαιτής δεν έχει υποβάλει πόθεν έσχες στην αρμόδια αρχή, ούτε καν στην αρμόδια αρχή, τι προβλέπετε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού? Κοιτάξτε, πρώτον ότι εμείς θα πρέπει να ενημερώσουμε την αρμόδια αρχή, θα στείλουμε την υπόθεση στην αρμόδια αρχή και θα πούμε ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν έχει υποβάλει και από εκεί και πέρα, αν εφετέρου, θα επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 77α. Εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν το ήξερα, παρέλειψα, είναι μια τυπική παράληψη, είναι μια ουσιαστική, ουσιαστικότατη παράληψη. Έτσι. Και τι προβλέπετε, τι κύρωση προβλέπετε? Από 1.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. 300.000. Μάξιμου. Μάξιμου. Μάλιστα. Αυτό βέβαια αφορά, για να μην τρομάξουν κάποιοι, αφορά όλες τις περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων κυρίως θα έλεγα ΠΑΕ και ΚΑΕ που προβαίνουν σε παραβάσεις, έτσι, όπου εκεί βεβαίως το πλαίσιο ανεβαίνει. Μια ΠΑΕ η οποία έχει διαπράξει μια σοβαρή παράβαση, οπωσδήποτε δεν θα αξιολογηθεί στο κατόφλι, που είναι τα 1.000 ευρώ, αλλά μάλλον προς τα πάνω, προς το ταβάνι. Τώρα κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, γιατί να μην καταθέσει πόθεν έσχες ένας διαιτητής, να αρχίσει να σκέφτεται ανάποδα, γιατί θέλει να κρύψει περιουσιακά του στοιχεία, γιατί έχει προσποριστεί παράνομα ωφέλη. Αναρωτιέται, ακόμα και ο καλόπιστος. Αυτό, ακούστε, δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα της αρχής να το ερευνήσει, της αρμόδιας αρχής. Ναι. Εμείς θα ερευνήσουμε το θέμα εάν έχει υποβληθεί η δήλωση. Εάν δεν έχει υποβληθεί, όπως είπα, θα παραπευθεί στην αρμόδια αρχή και η αρμόδια αρχή θα ερευνήσει αυτό το οποίο λέτε. Πληροφορούμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολλές, αφορούν στο ποδόσφαιρο, αφορούν σε άλλο άθλημα. Έχετε καταλήξει? Κοιτάξτε, ενδέχεται να υπάρχει μία τέτοια περίπτωση. Μία. Ναι. Διαιτή ποδοσφαίρου. Ναι. Μάλιστα. Μήπως είναι και διεθνής? Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ο οποίος δεν έχει δηλώσει, δεν έχει δηλώσει καν πόθεν έσχες. Δεν έχει δηλώσει καν πόθεν έσχες. Αυτό όμως προσέξτε. Δεν ενημέρωσε ότι έχει υποβάλει. Διότι εμείς καλέψαμε τους διαιτητές να δώσουν εξηγήσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, θα τους καλέψουμε πλέον για παράβαση. Μπορείτε να μας πείτε αριθμό πόσοι διαιτητές ποδοσφαίρου ελέγχονται για το ζήτημα του πόθεν έσχες? Κοιτάξτε, όλοι. Όλοι. Δεν ξέρω τώρα. Όχι, όλοι ελέγχονται, αλλά πόσοι έχουν ζήτημα αυτό ρωτώ, δεν... Σας είπα, είναι μία περίπτωση... Μία ουσιαστική περίπτωση. Ναι, που δεν έδωσε εξηγήσεις, έτσι, θα δούμε. Θα κληθεί για παράβαση
τις διάθεσεις και εκεί θα δούμε τις εξηγήσεις. Δηλαδή δεν μας είπε, ενώ οι υπόλοιπες, κοιτάξτε, το 99,9% των περιπτώσεων λένε υπέβαλα δήλωση, δεν σας κοινοποίησα. Η περίπτωση αυτή δεν λέει τίποτα. Ούτε δεν σας κοινοποίησα, αλλά ούτε και ότι υπέβαλα. Δεν λέει βέβαια και δεν υπέβαλα. Ναι. Αυτό θα το ερευνήσω. Αυτό θα το ερευνήσω. Άρα έχετε μία περίπτωση η οποία είναι ουσιαστική και σημαντική. Είναι μία περίπτωση υπό ουσιαστική έρευνα. Υπό ουσιαστική έρευνα. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από τους διαιτητές, γιατί ξέρετε, επειδή υπάρχει και η καχυποψία της φύλαθλης κοινής γνώμης για τη διαιτησία, μόλις ακούν ότι γίνεται έλεγχος πόθεν έσχεση των διαιτητών, το μυαλό πάει αλλού. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε ότι πρόκειται για τυπικές παραβάσεις και μόνο σε μία περίπτωση υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και ουσιαστικό ερωτηματικό, το οποίο βέβαια μένει να αποδειχθεί. Μπορεί να μην, ο άνθρωπος να μην έχει υποπέσει σε κάτι. Ακόμα και η μη υποβολή του πόθεν έσχεσης μπορεί να οφείλεται σε μία αμέλεια. Μπορεί να οφείλεται σε αμέλεια. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι αρκετές. Δεν μιλάω τώρα για τους διαιτητές ή τους ανθρώπους του αθλητισμού, του επαγγελματικού αθλητισμού. Σε πολλές περιπτώσεις που ξέρω και από τη δικηγορία, που υπάρχει υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχεσης και από μέλη ανεξάρτητων αρχών και από άλλους, έτσι, και πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που από αμέλεια δεν υποβάλλεται. Του λογιστή κιόλας. Του λογιστή. Ή κύριε Θωμαίδη, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, από κακή ενημέρωση των λογιστών, διότι όλοι, λίγο πολύ, τα αναθέτουμε στους λογιστές μας, σας το λέω και εγώ, έτσι, που ως μέλος της Επιτροπής υποβάλλω κάθε χρόνο. Λοιπόν, αλλά τα κάνει ο λογιστής μου αυτά. Δεν έχω τις γνώσεις. Δεν έχετε και τις γνώσεις και την επιμέλεια, ναι, είναι λογικό. Ναι, και τον χρόνο, και τον χρόνο. Λοιπόν, όλα αυτά ανατίθεται στους λογιστές. Και καμιά φορά οι λογιστές, είτε από αμέλεια, είτε από άγνοια, είτε από κακό χειρισμό, δεν ενεργούν σωστά. Λοιπόν, υποθέσεις τότε πάνε στα ποινικά δικαστήρια, διότι είναι πλημέλημα, έτσι, η μη υποβολή πόθεν έσχεσης, πέραν των διοικητικών κυρώσεων υπάρχουν και ποινικές, και κατά κανόνα οι κατηγορούμενοι αθωώνονται λόγω ελλείψεως δόλου, διότι εκεί πρέπει να υπάρχει και δόλος. Ναι. Τώρα, σε κάθε περίπτωση βέβαια, εάν ένας διαιτητής, ο συγκεκριμένος στην προηγουμένη περίπτωση, δεν έχει δηλώσει υπόθεν έσχεση διότι θέλει να κρύψει περιουσιακά στοιχεία και γίνει μια περαιτέρω έρευνα και του βρούνε, ξέρω εγώ, ότι έχει, λέω, ένα μεγάλο ποσό σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξαφνικά χωρίς να τα δικαιολογεί, τότε πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για άλλο θέμα, αλλά αφήστε να το δούμε. Αφήστε να το δούμε. Επαναλαμβάνω, είναι αρμοδιότητα άλλων αρχών. Έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι τη δική σας. Δεν είναι τη δική σας. Και βεβαίως είναι και ζήτημα έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ. Άλλωστε, το αυτοδίκητο νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει, ότι πρέπει το ίδιο το θεσμικό ποδοσφαιρικό όργανο να φροντίσει για την κατοχήρωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Τώρα, στην περίπτωση τη δική σας βέβαια, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι ούτε εργαλεία έχετε, ούτε ιδιαίτερα αυξημένες αρμοδιότητες. Κοιτάξτε, διαβάζοντας καλύτερα τον νόμο, διότι ο νόμος είναι αυτός, είναι το βασικό μας εργαλείο, έτσι, 27-25, όπως έχει τροποποιηθεί κατά επανάληψη, προβλέπει πολύ ουσιαστικές και πολλές και πολύ ουσιαστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Το θέμα ποιο είναι, αυτό που λέτε, ότι δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει το προσωπικό το οποίο θα συνδράμει τα μέλη της Επιτροπής στο να ασκήσουν σε όλο τον βάθος και σε όλη την έκταση. Αυτό είπα, δεν έχετε εργαλεία να κάνετε τη δουλειά σας, αυτό λέω. Ακριβώς. Ναι, έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ειδικά τα οικονομικά θέματα, πέραν των νομικών ζητημάτων που οπωσδήποτε θέλουν πολύ επισταμένη μελέτη και ενασχόληση, αλλά ειδικά τα οικονομικά θέματα, όπως αυτά, παραδείγματος χάρη, το θέμα του πόθεν έσχεσης, έτσι. Ναι.
απαιτούν ιδιαίτερες και εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις από λογιστές. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέλος ο οποίος έχει πάρει όλο το βάρος πάνω του στην Επιτροπή με ειδικές γνώσεις λογιστικής και από εκεί και πέρα τίποτα. Δεν μπορεί κανένας να συνδράμει. Άρα πώς θα τελειώσει η δουλειά? Υπάρχει φαντάζομαι και όγκος, έτσι, ελέγχεται τα πάντα. Υπάρχει όγκος. Όλα αυτά συνδέονται και με το οικονομικό, επιτρέψτε μου να σας πω. Και να πω και κάτι άλλο. Πέραν του ότι η αμοιβή των μελών δεν είναι ανάλογη με το έργο το οποίο καλούνται να παράσουν, τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχουμε περιοριστικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε αυτό το ελάχιστο το οποίο προβλεπόνταν να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής. Είστε απλήρωτοι εσείς όλοι τα μέλη της Επιτροπής επί 6 μήνες. 6 μήνες. Εσείς διότι... δηλαδή που ελέγχετε τον ελληνικό αθλητισμό είστε απλήρωτοι 6 μήνες. Ακριβώς. Και παρόλα αυτά εμείς είμαστε εκεί παρόντες, συνεδριάζουμε 2-3 φορές την εβδομάδα, έχουμε όλες αυτές τις υποθέσεις. Πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, είχαμε καλέσει τον κύριο Κούγια για τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει, τις καταγγελίες. Περί εγκληματικές οργανώσεις. Έφυγε ο κύριος Κούγιας στον Ολυμπιακό. Έφυγε ο κύριος Κούγιας, ναι. Μας είχε πει θα κάνει κάποια μήνυση, δεν έκανε. Τέλος πάντων, καλέσαμε τον κύριο Αλαφούζο για τις δηλώσεις περί παρατημάτων και θυγατρικών. Έτσι. Λοιπόν, συνεχώς έχουμε θέματα αιτήσεων καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών από ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν πληρώνουν οι εργοδότες τους, δηλαδή η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ. Έχουμε έναν όγκο υποθέσεων και για 6 μήνες, επειδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν θέλει να προχωρήσει την έκδοση της νέας κοινή υπουργικής απόφασης, έχουμε μείνει απλήρωτοι. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, και γιατί κάποιος να συνεχίζει να αφήνει τη δουλειά του? Εσείς είστε καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Έχετε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που πρέπει να είστε εκεί. Γιατί κάποιος να συνεχίζει να αφήνει τη δουλειά του ενώ είναι επί 6 μήνες απλήρωτος σε μια επιτροπή που υποτίθεται ότι εντάξει, η θέση είναι τιμητική. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να ξοδεύει το χρόνο του με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, και πρέπει να σας πω ότι πέραν εμού που προσπαθώ να είμαι παρόν σε όλες τις συνεδριάσεις και κάποιων άλλων μελών που επίσης δείχνουν την ίδια επιμέλεια, υπάρχουν και μέλη τα οποία ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε δεν προστρέχουν. Δεν έρχονται. Θεωρούν ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να κάνουν δουλειά τους. Δεν με πληρώνει. Και ασχολούνται με το πανεπιστήμιο, με τη δικηγορία, με τις δουλειές τους. Και πώς μπορούμε να έχουμε την απέτηση μετά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να ελέγξει τη διαφάνεια στον ελληνικό αθλητισμό? Είναι λίγο δύσκολο να έχουμε τη διαπέτηση. Είναι δύσκολο. Τα μέλη τα οποία ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος και κάποια μέλη της Επιτροπής που ασχολούμαστε σχεδόν σε καθημερινή βάση έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δυστυχώς το έργο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως ακριβώς θέλουμε για τους λόγους τους οποίους σας ανέφερα. Ο βασικός λόγος πέραν του οικονομικού που εγώ σας το βάζω δευτερεύον, έτσι, παρότι κάποιος θα μπορούσε να πει «Μα τι λέτε, τι λες τώρα?» Αυτό είναι το βασικότερο, ότι αυτός ο οποίος παράγει έργο πρέπει να αμείβεται, έστω να αμείβεται, αν όχι όπως θα έπρεπε να αμείβεται, τουλάχιστον με κάποιο μίνιμουμ. Εγώ σας το βάζω αυτό δευτερεύον. Εγώ σας λέω το πρωτεύον είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχουν τα εργαλεία. Δεν υπάρχουν τα εργαλεία της γραμματιακής στελέχωσης. Δεν υπάρχουν τα εργαλεία της στελέχωσης με επιστημονικό δυναμικό. Διότι όσοι γραμματείς και ευσυνείδητοι γραμματείς και να υπάρχουν, όπως σας είπα, τα θέματα θέλουν εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές γνώσεις. Και χρειάζονται κάποιους ανθρώπους, όπως σε άλλες ανεξάρτητες αρχές που έχω περάσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την Επιτροπή από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από την Ανεξάρτητη Αρχή για το Απόρριτο των Ανταποκρίσεων.
υπάρχουν επιστημονικό, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι σε καθημερινή βάση και αμοιβόμενο αποκλειστικά, κατά αποκλειστικότητα, για αυτήν τη δουλειά. Άρα μας λέτε, δεν έχουμε. Άρα μας λέτε ότι εσείς είστε απλήρωτοι και υποστελεχωμένοι και οι άλλες αρχές είναι πληρωμένες και στελεχωμένες. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε. Και να σας πω και κάτι. Η αντίληψη ότι έλαβε αδελφέ τώρα, μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Αν υπάρχει, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό δείχνει η πραγματικότητα όμως. Η διαφορετική αντιμετώπιση των αρχών και των επιτροπών. Λοιπόν, αν υπάρχει αυτή η αντίληψη είναι πολύ λαθασμένη, διότι εδώ μιλάμε για τον επαγγελματικό αθλητισμό, μιλάμε για ανθρώπους, δεκάδες και εκατοντάδες τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να αμοιφθούν. Μιλάμε για θέματα διοίκησης του επαγγελματικού αθλητισμού. Μιλάμε για λειτουργία ανωνύμων εταιριών, είτε ποδοσφαιρικών είτε ανωνύμων εταιριών του μπάσκετ. Μιλάμε για θέματα διαφάνειας στον αθλητισμό. Μιλάμε για θέματα εντιμότητας ή διαφθοράς, τα οποία καλούμαστε εμείς να ελέγξουμε, με τις δυσκολίες τις οποίες σας ανέφερα. Και προσέξτε, μιλάμε για έναν χώρο, τον αθλητισμό, που είναι πρωτίστως κοινωνικό αγαθό, κατά συνταγματική επιταγή είναι και η στρατηγική της συνταγματικού δικαίου, και όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για έναν χώρο, τον επαγγελματικό αθλητισμό, που έχει χρήματα. Δηλαδή είστε απληρωτοί στον πιο πλούσιο χώρο. Διότι η αρχή προσωπικών δεδομένων ή μια αρχή του απορρίτων επικοινωνιών στο μυαλό μου είναι φτωχότερη από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, διότι εσύ ασχολείται με έναν χώρο που είναι πάρα πολύ πλούσιος, είναι προσοδοφόρος. Είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι σε επίπεδο επιχειρηματικότητας στην κορυφή. Μόνο που εμείς δεν αμοιβόμαστε από τους επιχειρηματίες. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το οποίο κράτος, το οποίο όμως κράτος δείχνει, όπως το είπατε, δείχνει δυσανάλογο ενδιαφέρον προς την σπουδαιότητα του αγαθού, το οποίο εν προκειμένου διακυβεύεται, που είναι η διαφάνεια και η σωστή λειτουργία του επαγγελματικού αθλητισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και καθηγητής συνταγματικού δικαίου που ήταν μαζί μας. Έβαλε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Επί 6 μήνες είναι απλήρωτα τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και υποστελεχωμένη η Επιτροπή. Έβαλε και το ζήτημα του πόθεν έσχεση των διαιτητών. Αυτό θα το δούμε στη διαδικασία έρευνας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Θαμαϊδη. Να είστε καλά. Συνέχεια. Αυτά λοιπόν για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είναι το κορυφαίο κρατικό όργανο του αθλητισμού στη χώρα μας. Και βλέπετε πώς αντιμετωπίζεται τότε με αλφαγιώτα αυτή η επιτροπή. Αντιμετωπίζεται με 6 μήνες απλήρωτα μέλη, στελέχη και με απόλυτη υποστελέχωση χωρίς εργαλεία να κάνει τη δουλειά της. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση.